Είμαι ο Γιώργος Μανίκας. Και εγώ ο Στέλιος Χαταβάκης. Και κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί ξυπνάμε την Αθήνα. Ακούστε τι κάναμε σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, είμαι η Σίση. Καλημέρα και εγώ είμαι η γλυκιά γλυκιά Τζο. Λέων, Λέων. Στα αγγλικά το λιοντάρι. Ω, τι είπε τώρα. Από το αυτοκίνητο το θυμάμαι. Λέων, Λέων. Το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον ουρανό μπορεί να σε φέρει κοντά με ένα πρόσωπο που καλύπτει πολλές από τις προδιαγραφές σου. Τόξομπολ, τόξομπολ. Τι τοξομπολός. Τοξότες. Το ξετάκια μου, η σελήνη στον εγώ καιρό ενδέχεται να συμβάλλει σε κάποια έκτακτα έξοδα. Ίδροχους, ίδροχους. Ίδροχους, μωρέ. Το λέω στα αγγλικά. Ο Κρόνος μπορεί να θέσει σε δοκιμασία μια φιλική σου σχέση. Ενώ η σελήνη στον έγκορος, στον εγώ καιρό, σε καλεί να μην ξεπεράσει τα όρια της ανοιχτής σου, κλέβοντας χρόνο για να χαλαρώσεις. Μένα είναι εύκολο. Φις, 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 ψαράκια, πάρτο. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεις με άλλο μάτι ένα πρόσωπο στο χώρο εργασίας σου. Δεν θα ήταν όμως σοφό να επιτρέψεις σε τρίτους να ανακατευτούν στην όλη υπόθεση. Εμένα θα μ' άρεσε όμως. Τι μου έστειλε πρωί-πρωί ρε γυναίκα μου? Τι μου έστειλε? Μισό λεπτό να σας διαβάσω το μήνυμα. Όλα τα περιμέναμε την Ολγά. Δηλαδή πραγματικά να περιμένεις να ακούσεις κάτι ρε παιδί μου. Μια ωραία καλημέρα να εσύ. Δηλαδή να πάει η δουλειά σου καλά και μου γράφει. Από την ώρα που έφυγες μας ξύπνησες. Το παιδί δεν έχει σταματήσει να ξύνει το κεφάλι του. Πρέπει να έχει ψήρες. Καλημέρα. Αυτή είναι καλημέρα με αισιοδοξία. Όλγα, σε αγαπάω κι εγώ. Συνεχίζουμε με... Δεν το έχεις ξαναπεί, δεν το έχεις ξαναπεί. Αθανασία, αυτό. Θέλω, αυτό, όχι, όχι, θες, θέλω να τα ακούσω, δεν το έχεις ξαναπεί. Ο κόσμος τι φταίει? Larger Lines, Robin Thing. Blurred Lines. Blurred Lines, Robin Thing. Εδώ, Mad Radio. Yeah. Εδώ από τις New Yorkers. Πάλι καλά που ξέρουμε να λέμε το Mad Radio καλά. Mad Radio 106,2 και... κούτσα κούτσα. Καλημέρα. Και είμαστε στο σημείο να πάρουμε τη γιαγιά του Γιώργου Μανίκα στην αντίκυρα και να της κάνουμε μια φάρσα. Η γιαγιά μου με έχει πρίξει ότι πρέπει να πάρω το πτυχίο επειδή μου έχουν μείνει μερικά μαθήματα. Σε ποια σχολή? Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Στατιστική Ασφαλιστική Επιστήμη. Θέλω στο να παπί, λοιπόν. Στο παπί. Α, στο πάνω μου. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το Γιώργο Μανίκα θα ήθελα στο τηλέφωνο. Είστε κάποιος? Ναι, εδώ είμαι η γιαγιά του. Η κυρία Χρυσούλα, η κυρία ναι. Χρυσούλα Κεφαλά. Ναι. Είμαι ο Στίβ του Τουριδάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Ξέροντα Γιώργο. Να είστε καλά, σας έχω ευχάριστα νέα. Γνωρίζω τον Γιώργο από το 2004 όταν ήρθε στην Αθήνα για τη σχολή και πήρε την αποστολή γιατί άλλαξε τη σχολή του στο Πανεπιστήμιο Πρέβεζα σε ιχθυοκαλλιέργειες. Να ξέρετε, βγήκε το πτυχίο του Γιώργου. Και είναι έτοιμος να βγει στην αγορά. Είναι πια επίσημα ιχθυοκαλλιεργητής. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλύτερο λέω που μου έδωσες. Ναι, καταλάβατε τι δουλειά κάνει ο Γιώργος. Ναι. Θυμάστε που είχε περάσει στο παπί οικονομικά, στατιστικά. Ναι, ναι. Τελικά άλλαξε τη σχολή του και πήρε το πτυχίο του στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Στην οικογένειά σου μου έδωσες το καλύτερο νέο. Να είστε καλά κι εσείς. Μπορεί από αύριο να εργαστεί ως ιχθυοκαλλιεργητής στο ράψιμο των κλουβιών, στο τάισμα των ψαριών και γενικότερα στη φύλαξη των κλουβιών. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γιαγιά! Ο Γιώργος είμαι, μωρέ! Ρε γιαγιά! Καταλαβαίνω. Ρε γιαγιά! Γιαγιά μας στο ραδιόφωνο, άκου να είστε υγιεινείς, επειδή ξέρω τη γιαγιά μου. Όχι, καταλάβαινε. Άκου η γιαγιά μου τώρα επειδή ντρέπεται. Και σου λέει τι να του πω αυτόν του καθηγητή, ότι έχει περάσει αλλού. Πήρε το πτυχίο. Γιαγιά, το κάτι να υπό. Δεν μιλάει, κύριε Γεννέλη, ευχαριστώ. Πάρε καλά. Mad Men Show. Κάθε πρωί 7 με 10. Στο Mad Radio 106,2. I love Mad Radio.